με αφορμή τις επιθέσεις που δεχθήκατε για την δημοκρατική συμπαράταξη και ότι έγινε στο Γαλάτσι και από τόσο από το κοινά, αλλά όσο και από την, περισσότερο από το κοινά. Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω. Θεωρώ πάρα πολύ προσβλητικό και ακενές αυτό που είπε ο κύριος Τσιάρας, ότι κάθε μέρα η χώρα μας γίνεται περίγελο στο. Η κυβέρνηση γίνεται περίγελο στα διεθνή φόρα. Με αυτό εντάξει δεν κάνετε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, κύριε Τσιάρα. Δηλαδή, σα μίλησα για κάτι συγκεκριμένο. Κάνετε αντιπολίτευση. Θέλετε να μου απαντήσετε για τον Bloomberg? Εσείς απαντάτε αόριστα και εγώ σα λέω συγκεκριμένα. Και αν θέλετε μπορώ να προσθέσω πολλά. Κύριε Τσιάρα, έχετε δυνατή φωνή, αλλά το λόγο έχει κυρία Μάτια. Εδώ ή πρέπει να απαντάμε λογικά και να λέμε πράγματα τα οποία ισχύουν. Διαφορετικά μια θεωρία που ο καθένας μας μπορεί να τη λέει για να ικανοποιεί τα δικά του, μπορεί να αποδειχθεί. Για να ολοκληρωθεί η συζήτηση, κύριε Τσιάρα, δεν μας έχετε συνηθίσει σε τέτοια δείγματα τηλεοπτικής συμπεριφοράς και αν διακόπτετε. Λοιπόν, όπως σας άκουσα εγώ με προσοχή, θα με ακούσετε. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς και στους τηλεθεατές. Εγώ απευθύνομαι σε εσάς λέγοντάς σας ότι η χώρα έχει ανακτήσει το κύρος της, το διεθνές της κύρος, την αξιοπιστία της. Αν είδατε με τη συμφωνία των Εμπρεσπών, δεν εφίστησαν καλές κουβέντες όλα τα διεθνή φόρα. Και να θυμίσουμε ότι ο Πάπας της Ρώμης και όχι μόνο 33 βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου, μεταξύ των οποίων και βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος, πρότειναν τον Αλέξη Τσίπρα και τον Ζόραν Ζάεφ για το Νόμπελ Ειρήνης. Εάν αυτό δεν είναι τιμητικό για τη χώρα μας, διερωτώ με τι είναι. 140 επιχειρηματίες, Έλληνες επιχειρηματίες, μετέβησαν στη Βόρεια Μακεδονία και αναδεικνύεται ένα πεδίο δόξης λαμπρό για τα συμφέροντά μας, αλλά και για τις προοπτικές της ειρήνης και της συνανάπτυξης. Διότι εμείς αυτό έχουμε μάθει, να στείνουμε γέφυρες και όχι τύχη. Η Νέα Δημοκρατία το μόνο που έχει καταφέρει αυτό τον καιρό είναι να είναι απολύτως απομονωμένη στην Ευρώπη και οι σύμμαχοί σας να είναι ο Βέμπερ και οι εθνικιστές του ΒΜΡΟ και οι ακροδεξοί. Διότι ο κίνδυνος της ακροδεξίας υπάρχει και φοβούμε ότι τους δίνεται φωνή και βήμα. Θα αφήστε να ψηφίσουν. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο με την οικονομία που χλεβάζεται, κύριε Τσιάρα, και λυπάμαι πολύ γι' αυτό, να σας θυμίσω ότι η χώρα έχει βγει από τα μνημόνια, ότι έχει ρυθμιστεί ευνοϊκά το χρέος μας για τα επόμενα 10 χρόνια, ότι σήμερα στην Ιερινή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ο Υπουργός Οικονομικών, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, θα συναντηθεί με τη Λαγκάρτ με προοπτική να αποπληρωθεί το 40% του δανείου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που ήταν και το μεγάλο πρόβλημα, διότι ήταν και το επιτόκιο πολύ ψηλό στο 5%, και οι προβλέψεις λένε ότι μέχρι το 2023 θα έχει αποπληρωθεί το 40% του δημόσιου χρέους. Να σας θυμίσω επίσης ότι η ανεργία έχει μειωθεί στο 18%, ότι 200.000 πολίτες παίρνουν το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, ότι το ασφαλιστικό σύστημα που το βρήκαμε με ένα τεράστιο έλλειμμα του 1 δισεκατομμυρίου τώρα εμφανίζεται πλεονασματικό χωρίς να χρειαστεί να κόψει κανείς συντάξεις. Γιατί πέστη με τις 12 οριζόντιες περικοπές με το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Και να σας θυμίσω κάτι άλλο. Ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί 11%. Καταργήσαμε τον ντροπιαστικό υποκατώτατο που είχατε φέρει με μια πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Θεσπίστηκε νέο πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και έρχονται, με συγχωρείτε, να τα λέμε. Οι 120 δόσεις για ανθρώπους που έχουν μια δυναμία και για χρέη. Θα έρθει το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις, θα το σχολιάσουμε. Θα έρθει και αυτό. Επειδή λοιπόν, άρα εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα σε τι συνίσταται στο ότι είμαστε ο περίγελος, όπως είπατε, στο εξωτερικό. Εικονική πραγματικότητα. Εικονική πραγματικότητα. Μια φράση. Αλλά πάντα και στην Μακεδονία να μια φράση που δεν θα ανοίξει άλλη συζήτηση. Κλείνει ο κύριος Σοφοράς. Μια φράση που δεν θα ανοίξει άλλη συζήτηση. Όμως και δεν απάντησε. Κύριε Βάκη, δώστε μου την δυνατότητα να